εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Και ο νομός Κυλκής μέθησε με το αθάνατο κρασί του 21, όπως διθυραμβικά απάντησε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς στους φοιτητές που τον επισκέφθηκαν λίγο μετά την κήρυξη του πολέμου. Πρόσφυγες οι περισσότεροι, πονεμένοι άνθρωποι, έστησαν στον φιλόξενο τούτο τόπο καινούριο σπιτικό, ανέστησαν οικογένειες, οι πληγές του φρικτού ξεριζωμού του 22 σιγά σιγά εκπλώνονταν. Όμως, από τη Δύση αυτή τη φορά, ουρλιάζουν και πάλι τα θηρία του πολέμου. Ο ελληνικός λαός, διαστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, βροντοφώναξε το αθάνατο όχι. Να σημειώσω παρενθετικά κάτι. Ο ιστορικός αναχρονισμός και η ιδεολογική χρήση της ιστορίας είναι οι δύο μεγάλες αρρώστιες των ασχολουμένων με την ιστορία. Και το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες είναι μεταδοτικές και στο λαό. Είναι λυπηρότατο το φαινόμενο, αποτελεί και ασέβεια στη μνήμη των ηρώων της πατρίδας μας το να μην προβάλλουμε το πνεύμα αυτοθυσίας και φιλοπατρίας που τους διέκρινε, αλλά να ξεβράζονται τέτοιες μέρες κοντά στις εθνικές επαιτίους ιδεολογικές διαμάχες ή καλύτερα ιδεολειψίες του τύπου «Ο λαός είπε το όχι και όχι Μεταξάς», «Οι παρελάσεις είναι φασιστικά κατάλοιπα και όχι απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης για τους αγώνες των προγόνων», «Υπήρξε ή δεν υπήρξε το κρυφό σχολείο», αυτά για την 25η Μαρτίου, «Ο αφορισμός του Γρηγορίου του Πέμπτου» και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα που κάποιοι σύγχρονοι ιστοριογράφοι, πάσχοντες από άκρατο εθνομηδενισμό, προσπαθούν να τα αποκαθιλώσουν, τους τόσο δηλαδή απαραίτητους για κάθε λαό εθνικούς μύθους. Όλοι αυτοί όμως οι οπαδοί του αναθεωρητισμού προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες στην πατρίδα μας, σήμερα ιδίως που το ηθικό του λαού είναι ποδοπατημένο. Ειδικά για τις παρελάσεις, να πω ότι συντηρούν τη συλλογική μνήμη του λαού, το αντιστασιακό του ήθος, το απροσκήνητου και ελεύθερου, «Μνήμη του λαού μου σε λένε άθο, μνήμη του λαού μου σε λένε πίνδο», όπως μας λέει και ο εθνικός, συγγνώμη, όπως μας λέει και ο τροπεούχος νομπελίστας μας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Και κλείνω αυτή την παρένθεση με την επίκαιρη επισήμαση του Κούντερα, πριν από 30 χρόνια γράφτηκαν αυτά, ανοίγω εισαγωγικά, «Για να εξαφανίσει κανείς ένα έθνος», έλεγε ο Τσέχος συγγραφέας, «το αφαιρεί πρώτα τη μνήμη, καταστρέφει τα βιβλία του, την παιδεία του, την ιστορία του και κάποιος του γράφει άλλα βιβλία, του μεταφυτεύει άλλη παιδεία και επινοεί άλλη ιστορία. Κατόπιν, το έθνος αυτό αρχίζει σιγά σιγά να ξεχνάει ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο κόσμος τριγύρω του θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα». Ως συνήθως, τα καλύτερα ιστορικά πονήματα, αφιερώματα, λευκώματα τα έχουμε από ανθρώπους που δεν είναι ιστορικοί. Ένα τέτοιο παρουσιάζουμε σήμερα. Το έργο του Γιώργου Βαρδάκα, που το ονομάζει «Φωτογραφικό λεύκωμα». Εγώ θα το ονόμαζα «Το εικονοστάσι των ηρώων του Κυλκής». Όπως έχουμε το εικονοστάσι της Εκκλησίας μας με τους Αγίους, έτσι έχουμε και το εικονοστάσι των ηρώων του γένους. Το ξεφυλίζεις με συγκίνηση. Μια τέτοια φωτογραφία, ασπρόμαυρη, που παρουσιάζει έναν ντυμένο στο χακί παλικάρι, κοσμούσε έναν τοίχο στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ο άντρας της, ο παππούς μου, σκοτώθηκε στην Τρεμπεσίνα στις 14 Ιανουαρίου του 1941. Το ξεφυλίζεις και αντικρίζεις πρόσωπα, νιάτα δροσερά, άγουρες επιθυμίες, που όμως ταράζουν τα σπράχνα τους ελευθεριάς ελπίδα. Δεν πήγαιναν να σκοτώσουν τα παιδιά αυτά, πήγαιναν να πεθάνουν για την πατρίδα, λέει ο ποιητής. Αυτό είναι το μεγαλείο της γενιάς του 40. Κοιτάς αυτά τα ασπρόμαυρα φωτοστέφανα με τα λαμπρά παλικάρια και ο νου σου πάει στους τοίχους του πολεμιστή ποιητή του Οδυσσέα Ελίτη πάλι. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας, δεν έκλαψαν, γιατί να κλάψουν, ήταν γενναίο παιδί. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, πως ο Γιώργος Βαρδάκας, όσον καιρό ετοίμαζε το πόνημά του,
Τι είναι πόνημα? Η λέξη πόνημα ετυμολογείται από τη λέξη πόνος, που η πρωταρχική της σημασία είναι κόπος. Και κοπίασε και πόνεσε. Σε πόσα άραγε σπίτια που επισκέφθηκες, αγαπητέ Γιώργο, δεν κύλησαν δάκρυα και ρίγη συγκίνησης όταν ευλαβικά σου παρέδιδαν τη φωτογραφία κοιμήλιο? Πόσες γιαγιούλες και περήφανοι γέροι άνθρωποι όρθωσαν με καμάρι το γυπτό σώμα τους όταν ιστορούσαν το βίο του Λεβέντι Νιού, που έπεσε και ούτε τα κόκαλά του δεν βρέθηκαν, άγνωστος στρατιώτης. Προσωπικά και λόγω οικογενειακού βιώματος βλέπω τις εικόνες και πιάνω τον εαυτό μου να ντρέπεται. Θυμάμαι τα λόγια του εθνικού μας ποιητή, του Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί. Ντρέπομαι γιατί, το βλέμμα τους μας δικάζει. Η γενιά του όχι είναι αυτή. Η γενιά των πολλών ναι, εμείς. Είναι πολύτιμα, πολυτίμητα τέτοια βιβλία σε αυτή την ακατάστατη εποχή μας. Δόξα τω Θεώ, λέω, που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εν μέσω της περιραίουσας παρέτησης, σαν τον Γιώργο Βαρδάκα, που εμπνέονται από τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία. Άνθρωποι που γονατίζουν και προσκυνούν κόκαλα ιερά, που έχουν ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής τους. Οι περισσότεροι κυλκισιώτες ήρωες έπεσαν κατά την αιαρινή επίθεση των Ιταλών, στην οποία παρίστατο και ο υπερφύαλος Μουσολίνη. Στο ύψωμα 731 της Θερμοπύλης της Πίνδου, για το οποίο ο συγγραφέας κάνει ιδιαίτερη μνήμα, φανερώθηκε η παλικαριά των παιδιών του Κλικής. Συνάντησα συχνά στο βιβλίο ένα ύψωμα, το Μάνι Σπαντάριτ. Και θα έλεγα, καλό ήταν να τιμήσει η πόλη μας τους αθάνατους μαχητές της, δίδοντας το όνομα αυτό σε μια από τις οδούς της πόλης. Για το 731 θέλω να σας διαβάσω κάτι που διασώζει ο Χρήστος Ζαλοκώστας στο εξαιρετικό βιβλίο του Πίντους, που έχει σχέση και με δασκάλους. Η εχθρική αντεπίθεση, γράφει ο Ζαλοκώστας, του Μαρτίου έχει εκδηλωθεί. Το 731 έχει μεταβληθεί σε ηφαίστειο. Οι φαντάροι μας, πεσμένοι με την κοιλιά στους λάκους των Οβίδων, πυροβολούν χωρίς διακοπή για να συγκρατήσουν το εχθρικό πεζικό. Ο δάσκαλος έτσι έχει βαφτίσει τον διοικητή του ολόγος, γιατί δημοτιδάσκαλος είναι το επάγγελμά του, με προβιές και επιδέσμους γύρω από τα κρυοπαγημένα πόδια του, αντί για παπούτσια, χωρίς να προφυλάγεται, τρέχει νευριασμένος από δημιουργία σε δημιουργία και δίνει οδηγίες. Μην πυροβολείτε στα στραβά, παιδιά. Μην ξοδεύετε ασκόπως τις χειροβομβίδες σας, τους λέει. Και όταν ο ταγματάρχης διοικητής του φωνάζει να μην εκθέτει τόσο τον εαυτό του, ο δάσκαλος το απαντάει. Φοβάμαι, κύριε διοικητά, μήπως χάσουμε σήμερα το ύψωμα. Και τι θα δικαιολογηθώ ύστερα εγώ στους μαθητές μου άμα γυρίσω στο σχολείο? Τέτοιοι δάσκαλοι που ντρέπονταν να βροχιαστούν ανέστησαν τη γενιά του 40. Γι' αυτό λογοτέχνης της εποχής είπε το εξής: βγάλτε το στεφάνι της νίκης από τα κεφάλια των στρατιωτών μας και φορέστε το στα κεφάλια των δασκάλων τους. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ο Γιώργος Βαρδάκας μου χάρισε το βιβλίο είναι να το πάρω και να το δείξω στους μαθητές της τάξης μου. Να δουν οι μαθητές μου τα πρόσωπα ηρώων, ανθρώπων που περπάτησαν, που έλυσαν, που έκλαψαν και γέλασαν σε τούτα τα ιερά κόμματα του Κλικής. Και πρέπει να φροντίσει η τοπική αυτοδιοίκηση να φτάσει στο βιβλίο σε όλα τα σχολεία του νομού Κλικής. Το έδειξα το βιβλίο στους μαθητές μου και έβαλα δίπλα τους αυτό το κουρελούργημα που ονομάζεται βιβλίο γλώσσας Δημοτικού Σχολείου, της 5ης Δημοτικού, όπου το αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου είναι το εν κρίση βιβλίο, 5η Δημοτικού, 150.000 μαθητές το πιάνουν στα χέρια τους, γράφει το εξής: «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και υπότιτλος «Εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο υπόγειο». Την ημέρα που ο λαός μας είναι το εν κρίση σχολικό βιβλίο. Την ημέρα που ο λαός μας, εμείς είμαστε νέοι, δεν τα ζήσαμε, τα βλέπουμε στα επίκαιρα. Την ημέρα που ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους, αναφωνώντας την νίκη, γιατί τότε κερδίθηκε η νίκη, και οι φαντάροι μας με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν μπροστά,
Το σχολικό βιβλίο, το επίσημο βιβλίο του κράτους, μιλάει για βιλία, για ιτοπάθεια και για έλλειψη ηρωισμού. Και παρακαλώ, διαμείβονται διάλογοι σε αυτό το κουρελούργημα του τύπου, λέει ο πατέρας στη μητέρα, τρέξε στην τράπεζα γρήγορα να σηκώσει τα λεφτά, γιατί κηρύχθηκε πόλεμος. Και ο πατέρας λέει στο παιδί, τον Άκη, Άκη σήμερα θα γίνεις άντρας, και το παιδί απαντάει, εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να γίνω άντρας. Αυτό είναι το επίσημο παρακαλώ ανάγνωσμα, το αφιέρωμα του σχολικού βιβλίου για την 28η Οκτωβρίου. Αυτό είναι προβλητικό. Το έγραψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κλείνοντας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό Γιώργο Βαρδάκα για το λαμπρό του πόνημα. Για το κυλικίστο έργο του είναι, όπως τα έλεγε ο Θουκυδίδης, έργο Εσαΐν. Ένα έργο που δεν θα το θάψει ο πανδαμάτων χρόνος, αλλά και οι επερχόμενες γενιές θα το μνημονεύουν και θα το μελετούν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό, αγαπητέ Γιώργο. Ευχαριστώ. Είναι ούτως ή άλλως αιρετικό.